Αυτά κόπηκαν το 1400 στην Ήπειρο και κυκλοφόρησαν Ήπειρο και Τάνισσα και κυκλοφόρησαν 1400 με 1600. Λέγονται τορνήσια γιατί κόπηκαν επί εποχής οσινών και τόκων οι οποίοι ήταν οι τότε κατακτητές στην περιοχή. Από αυτά έχω βγάλει μία σειρά σε καρφίτσα, σε καρφίτσες μάλλον, σε δαχτυλίδια και ούτω καθεξής. Το θέμα το επόμενο από το Τορνήσιο, το δυνάριο Τορνήσιο, είναι η γαζέτα, την οποία αυτή τη στιγμή δεν την έχω σε σχέδιο εδώ, θα σας τη δείξω κατευθείαν στο κόσμημα. Και είναι, η γαζέτα κόπηκε το 1600 και κυκλοφόρησε αμέσως, ακολούθησε στην κυκλοφορία το δυνάριο Τορνήσιο, η οποία από την μπρος μεριά είχε αυτό το θέμα που λέει Επτάνησος Πολιτεία και έχει μία φιγούρα με ένα λιονταράκι που κρατάει κάτι στάχια και από την πίσω μεριά έγραφε γαζέτες νούμερο 1, 2, 5 και 10 όπως θα λέγαμε μία δραχμή, δύο δραχμές αντίστοιχα κτλ. Εδώ βλέπετε το νούμερο 5, δηλαδή τις 5 γαζέτες. Το κεντρικό θέμα της μπροστινής πλευράς από τις γαζέτες, το κεντρικό θέμα που είναι το λιονταράκι που σας έλεγα πριν τα 5 στάχια, σε επίσημα έγγραφα της εποχής Βενετία και Τάνισο, τα σφραγίζανε με βουλοκαίρι με αυτό το κεντρικό θέμα με το λιονταράκι. Τελειώνοντας με τη γαζέτα, πάμε σε ένα κεφυραϊκό μετάλλιο, το οποίο κυκλοφόρησε, κόπηκε το 1835 περίπου στην Κέρκυρα, 35-40 και είναι ένα μετάλλιο απλό, δεν είναι νόμισμα, το οποίο όπως όλα τα Επτάνησα έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στη μουσική, έτσι και οι Κερκυραίοι, και αυτό κόπηκε σε κάποια μουσική εκδήλωση για να τιμήσει αυτούς τους οποίους λάβανε μέρος και συνδράμανε σε αυτή την εκδήλωση. Έχει τον πίγασο απάνω, γι' αυτό έτσι σαν θέμα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και τελειώνοντας με τα νομίσματα, έχουμε το τέταρτο θέμα αυτής της έκθεσης, που είναι τα εικόσιμα. Όπως αυτό το ψάσμα να μιλήσουμε, τα ονόματα. Πραγματικά ναι. Και εγώ στην προκειμένη περίπτωση δεν διάλεξα εικόσιμα απαραίτητα ονομάτων που έχουν σίγουρα απογόνους ή όχι, αλλά διάλεξα ανάλογα με το θέμα των εικοσίμων, γιατί πραγματικά τα εικόσιμα είναι πάρα πολλά στην Επτάνησο, πολύ προδόρο, και μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, αλλά για την έκθεση ειδικά διάλεξα 14 θέματα που μου αρέσουν πάρα πολύ σαν θέματα. Εγώ θα σας πω τώρα με τα ονόματα που έχω διαλέξει, είναι το Λούζι, που έχει το φρυδάκι με το αστέρι και το δέντρο, τη Σχολιδά, οικογένεια Σχολιδά. Όλες αυτές οι οικογένειες ήρθαν από Κρήτη, Κωνσταντινούπολη και Ιταλία και καταλήξανε από το 1350 μέχρι και το 1600 καταλήξανε και μείνανε στην Κεφαλονιά. Κατόπιν έχουμε την Πάλτο, το οποίο είναι δύο κολόνες με ένα λιονταράκι ενδιάμεσα. Ο Πίνιο Τόρος που για μένα έχει μια ιδιαίτερη σαν θέμα περκόσιμο, μια ιδιαίτερη έτσι, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχει εντάξει το κάστρο με δύο σημαίες και έναν εδώ στη μέση, αλλά έχει, απεικονίζει και από τη μία άκρη το τζολιά και από την άλλη άκρη το φράγκο. Καθαρά χαρακτηριστικό θέμα εποχής. Κατόπιν έχουμε το Γεράκι, που είναι στην Αγέροχο Γεράκι, της οικογένειας Γεράκι. Και μετά έχουμε το Τσιμάρα, που είναι δύο κυπαρίσια και ο σταυρός στη μέση. Όλα αυτά τα εικοσήματα έχουν χαρακτηριστικά δύο αντίστοιχα κορώνες που πηγαίνουν. Εγώ έχω κάνει μόνο σε δύο θέματα τις κορώνες. Τώρα η μία, της μιας ας πούμε οικογένειας εικοσήμων, οι κορώνες ήταν αυτές, που έχει και τη τσιμάρα πάνω. Και της άλλης οικογένειας εικοσήμων, η κορώνα ήταν αυτή, που είναι πάνω από το εικόσιμο της Λούζη, στην προκειμένη περίπτωση. Κατόπιν έχουμε κόπο πέτρα με
το χέρι που βγαίνει από το νερό κρατώντας ένα σταυρό, το γκεντιλίνι που είναι με λεδεράκι που κρατάει ένα σταυρό, το σπρί που έχει το κάστρο και τη δάση, δίπλα, μεταξά με το περιφέρι που κρατάει για δύο ελιά πάνω σε μια σφαίρα και το λεδεράκι, το καραντινό, που ο καραντινός είναι ένα χέρι με το τόξο και το βέλος και μια κάτι σαν τρομπέτα, σαν κόρνα, ας το πούμε, από πάνω. Στη συνέχεια έχουμε το μοφεράτο, που είναι IP όλο το εντόσιμο, δύο και δύο, αλλά σε διαφορετική μορφή ο καθένας. Δελαδέσιμα. Και βαλσαμάκι. Τώρα, στη βιτρίνα που ακολουθείται από τα εικόσιμα έχω διάφορες, απομονώσει διάφορες λεπτομέρειες από τα θέματα των εικοσίμων και είναι πάρα πολύ μικρά για να μπορούν να, και πολλά για να μπορούν όλα να τα δείξει ο φακός, είναι αδύνατο. Αλλά έτσι ενημερωτικά μάλλον σας λέω ότι υπάρχουν διάφορες καθίσεις ή αντικείμενα ή σωληνοδείκτες ή σκουλαρικάκια με διάφορα θεματάκια από τα εικόσιμα. Αυτή είναι η ουσία. Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρω ότι την έμπνευση για να κάνω αυτή τη δουλειά την είχα από δύο ας πούμε πήγες. Η μία ήταν η ιδιαίτερη αγάπη της και η οικογένειά μου από πάντα στον τόπο και στον κόσμο της και η άλλη ήταν ότι ήθελα πάρα πολύ να αξιοποιήσω κάποια κομμάτια που όπως ίσως και προηγουμένως ανέφερα, δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον σήμερα ζωντανά παρά μόνο στα αρχεία. Κάτι που σε άλλους τόπους ίσως είχαν κάποια μεγαλύτερη τύχη και μπορούν να σώσουν και ζωντανά κάποια στοιχεία του πολιτισμού του προηγούμενου. Τούτε σε εδώ όμως ο τόπος, με το σεισμό, όλα αυτά τουλάχιστον που διάλεξα εγώ δεν υπάρχουν παρά μόνο όπως σας είπα σε αρχεία. Τώρα, για τη βοήθειά μου στην έρευνα αυτή και την έμπνευσή μου την κυρία, την είχα την κυρία Κοσμετάτου, που Ελένη Κοσμετάτου, που έκανε το μουσείο, και επίσης με βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Κοσμετάτος Κλέσσας, Τάκης Κοσμετάτου Κλέσσας, ο οποίος από το αρχείο του οποίου πήρα και τα αρχιτεκτονικά μέλη με τα γυρώματα, αλλά και τα νομίσματα και τα εικόσιμα από το λίγο όργανο. Το οποίο το εικόσιμο παρέλεψα να σας δείξω, γιατί το έχω μέσα στη βιτρίνα, αλλά σε λίγο θα το δούμε και αυτό. Είναι ένα κάστρο με ένα σταυρό απάνω. Το εικόσιμο του κυρίου Τάκη Κοσμετάτου Κλέσσα, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ σε